Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στη Φόρα και σήμερα μια περίεργη Παρασκευή με πολύ σημαντικά δικαστικά θέματα. Έχουν σκάσει ως βόμβα οι ποινές οι οποίες έχουν βγει για πιο συγκεκριμένα, θα μας τα πει σε λίγο εδώ οι συνάδελφοι. Έχουμε δίκη Πισπυρίγκου, Μίχο, μας λες, και το Άγιο Φως. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να το βλέπουμε παρακάτω. Πολύ καλησπέρα και από εμένα, Φίλιππε, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας ο κύριος Βιτάλης, κοντά μας, για να μας πει ακριβώς και εκείνος το τι συμβαίνει, καθώς επίσης και για την επίσκεψη η οποία έγινε χθες. Την πολύ τιμητική επίσκεψη που έκανες, Φίλιππε, σαν αρχηγός του Λαϊκού Ορθοδόξου Ναγερμού, στο Αίγιο, που είχα την τιμή να σε συνοδεύσω σαν υπεύθυνος των θρησκευτικών υποθέσεων του Λαϊκού Ορθοδόξου Ναγερμού. Και είχαμε εκεί δύο σημαντικές συναντήσεις με τον νυν Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Γιαλίας Ιερώνυμο, αλλά και με τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο, τον πνευματικό μου πατέρα. Και έγινε σε ένα πολύ ζεστό κλίμα και θα τα πω σε λίγο. Σταυρολούλα, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε και την Σόφη την Καλαβριζιώτου. Καλησπέρα, Σόφη. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Πάμε να συνδεθούμε με χαρά Λεμονή και με τον καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Καραγιάννη από το Εκκλησία Online. Γεια σου, Ανδρέα, και σε σένα. Πάμε γρήγορα να δούμε, γιατί οι εξελίξεις είναι πολύ μεγάλες. Είναι σημαντικές οι αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν για θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει όχι μόνο τη δικαιοσύνη αλλά και την κοινή γνώμη. Πάμε να δούμε τι έχουμε καταρχάς με Πισπυρίγκου. Λοιπόν, Φίλιππε, η ισόβια κάθεξη είναι η ποινή που επιβλήθηκε από το μεικτό ορφωτό δικαστήριο της Αθήνας στην 35χρονη μητέρα από την Πάτρα, τη Ρούλα Πισπυρίγκου, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και την ανθρωποκτονία της πρωτότοκης κόρης της, της 9χρονης Τζορτζίνας. Ύστερα βέβαια από μια μαραθώνια ακροαματική διαδικασία, όπως ξέρουμε, που διήρκησε περίπου 16 μήνες. Ειδικότερα, με την απόφαση του το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση που είχε κάνει στο ακροατήριο στις 25 Ιανουαρίου η εισαγγελέας της έδρας, η κυρία Σπυριδονίδου, ζητώντας την ενοχή της κατηγορουμένης μητέρας και για τις δύο κακουκηματικές κατηγορίες, την απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας, μετά την οποία το παιδί κατέστη τετραπληγικό, και στη συνέχεια την ανθρωποκτονία στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, όπου αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού της με χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης. Το δικαστήριο απέκυψε ομόφωνα τα εκκρεμή αιτήματα της κατηγορούμενης, όπως την προσκόμιση σάκου αναζωογόνησης της ΜΕΘ και την διενέργεια περαιτέρω γονιδιακού ελέγχου. Η εισαγγελέας, να πούμε, είχε πει ότι για να μπορέσει να χαρακτηριστεί η απόφαση καταδικαστική, οφείλει να επιβληθεί μία ποινή όπως ορίζει ο νόμος. Με βάση την οπλογία προβλέπεται μόνο η ποινή της ισόβιας κάθεξης, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Να πούμε ότι στο άκουσμα της βαριάς ετιμιγορίας η Ρούλα Πισπυρίγκου δεν αντέδρασε καθόλου, παρέμεινε ανέκφραστη όπως ήταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της δίκης, ενώ από την πλευρά του ο δικηγόρος της, ο Αλέξης Κούγιας, είπε ότι εξεπλάγηκε από την ομόφωνη απόφαση, έκανε λόγο για μεγάλη δικαστική πλάνη και πρόσθεσε ότι δεν θα κατατεθεί αίτημα ελαφρυντικό και θα καταθέσει έφεση. Για πάμε γρήγορα να δούμε τι λέει ο κ. Κούγιας. Δικαστική πλάνη. Βεβαίως είχα προειδοποιηθεί από την αρχή από συναδέλφους ακόμη και της κυρίας Προέδρου ότι η κυρία Πρόεδρε σε όποιο μεικτό ορκωτό έχει προεδρεύσει έχει επιβάλει ποινή ισοβίου καθρήξεως. Δυστυχώς σήμερα δοκιμάστηκε και η αντοχή τακτικών δικαστών αλλά κυρίως και η αντοχή, μάλλον ο θεσμός των ενόρκων. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δυστυχώς η πλειονότητα των ενόρκων έδειξαν ασέβεια στη διαδικασία, ειδικά οι κυρίες. Ήταν με ένα κινητό στο χέρι και αντέλασαν μηνύματα. 98 δικασίμους το έβλεπαν όλοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, είμαι άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον χώρο της δικαιοσύνης 50 χρόνια. Είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ την κρίση της δικαιοσύνης και το κυριότερο απ' όλα να διατυμπανίσω ότι η κρίση για την κυρία κατηγορουμένη θα είναι αθωτική. Σήμερα έγινε το πρώτο δικαστήριο. Καταφέραμε και αναδείξαμε θέματα που ούτε η προανάκριση ούτε η ανάκριση ανέδειξε ποτέ.
Είχαμε την υποστήριξη κορυφαίων επιστημόνων. Το δικαστήριο έμεινε μόνο με τη γνώμη του Ράικου, ενός τοξικολόγου, ο οποίος έγινε τοξικολόγος μετά τα 53 του χρόνια. Προηγουμένως ήταν χημικός, μετά έγινε γιατρός, μετά έγινε ιατροδικαστής, και τον οποίο επέλεξαν εκτός πίνακας παρατογνωμόνων. Δεν είχε άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Ο ίδιος ο κ. Μπουζιάννης τον άδειασε, είπε ότι εγώ σεβάστηκα την άποψη του Ράικου και αγνόησε το δικαστήριο τους υπόλοιπους επιστήμονες. Όμως αυτή είναι η δικαιοσύνη, πρέπει να την στηρίξουμε, γιατί αλίμονο αν κλονίσουμε και την εμπιστοσύνη των Ηνωμένων Πολιτών στη δικαιοσύνη. Σεβαστή απόφαση, όμως σεβαστότερα τα δικαιώματα της κυρίας κατηγορουμένης. Θα καταθέσουμε έφεση, υπάρχει δεύτερος βαθμός και έχουμε και μια άλλη υπόθεση, η οποία εξελίσσεται και στην οποία πρέπει να βοηθήσουμε πάλι τη δικαιοσύνη να κρίνει δίκαια και να εκδώσει μια δίκαια απόφαση. Αυτά θέλω να σας πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία που είχαμε αυτούς τους 15 μήνες και ειλικρινά χαίρομαι αφενός με που επιλέγομαι για αυτές τις υποθέσεις. Είναι και για μένα όμως πολλές φορές ψυχική δοκιμασία όταν έχω πιστεί για την αθότητα ενός ή μιας κατηγορουμένης να ανατρέπεται αυτό έστω και από το δικαστήριο. Βέβαιως, πάρα πολλές εκ των υποθέσεων που έχω χειριστεί, αποκορύφωμα η δίκη του Έλα, άλλες περιπτώσεις αντίστοιχων σοβαρών υποθέσεων, έχουν ανατροπή στο εφετείο. Προσωπικά είμαι πεπισμένος για την οθότητα της κυρίας κατηγορουμένης. Από τη μεριά μου έκανα τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες μου. Ενημερώσαμε το δικαστήριο όπως πρέπει. Δώσαμε γραπτό στην πρότασή μας. Δεν γνωρίζω τι θα απαντήσει το δικαστήριο. Θα περιμένω την απόφαση και τότε θα τοποθετηθώ. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου. Περίπου 1000 υποθέσεις ανθρωποκτονιών έχω χειριστεί σε αυτά σχεδόν 50 χρόνια. Σε όλες ζητώ ελαφρυντικά και όταν είναι βάσιμα και πλήρωσε αιτιολογημένα τα ελαφρυντικά αυτά, γίνονται δικά από τα δικαστήρια. Η απόφαση της κυρίας κατηγορουμένης ήταν από τη στιγμή που υποστηρίζει ότι είναι αθώα και ήταν και δική μου απόφαση να μην δεχθούμε την οποιαδήποτε ποινή. Θα μπορούσε να καταδικαστεί η κατηγορουμένη με την αναγνώριση κάποιου ελαφρυντικού, κυρίως του προτέρου συνομοβίου και ειδικά από τις καταθέσεις του συζύγου της και των συγγενών και όλων. Ήταν μια αποδειγματική μητέρα και σύζυγος, ένα κορίτσι που δεν έχει δικαιώματα σε κανέναν, είχε λευκό ποινικό μητρό. Όμως δεν μας ενδιέφερε μια μειωμένη ποινή, μας ενδιέφερε μόνο και μόνο η αθώωση. Με εξέπληξε η ομόφωνη απόφαση και πραγματικά έχω και εγώ πάρα πολλά ερωτηματικά. Κύριε Κούγια, ήταν μια απόφαση που δεν περιμένατε σήμερα? Όχι. Εξεπλάγει. Είμαι βέβαιος για την αθότητα της κυρίας κατηγορουμένης. Δεν είμαι ένας δικηγόρος που δεν γνωρίζει πώς αποφασίζουν τα δικαστήρια. Γνώριζα τι αποδεικτικά στοιχεία είχαμε. Το γνώριζε και το δικαστήριο. Περιμένω πράγματι με αγωνία, θα το πω αυτό, νομική αγωνία, όχι προσωπικά. Αν και ταυτίζεσαι όταν είσαι δικηγόρος του δικού μου επίπεδου και χειρίζεσαι αυτές τις υποθέσεις με τους κατηγορουμένους, και έτσι πρέπει να κάνεις. Όμως θα περιμένω με αγωνία την καθογραφή της αποφάσεως, να δω ποια είναι το σκεπτικό, ποιο είναι το διατακτικό, αλλά κυρίως περιμένω να δω σε ποιο αποδεικτικό στοιχείο βασίστηκε αυτή η απόφαση. Να ακούσω ποιο είναι το κίνητρο τελικά και εκεί πραγματικά θα το σχολιάσω, όπως κάνω πάντοτε με ανακοινώσεις που εκδίδονται μέσω του site του γραφείου μου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούγια. Επειδή είμαστε ζωντανά στον αέρα, θα θέλαμε λίγο να μιλήσουμε με την κυρία Κουτσελίνη. Για να μιλήσω με την κυρία. Ρεάσε με, κορίτσι, με την Κουτσελίνη τώρα. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι είναι ομόφωνα ένοχη. Εντάξει, να πούμε το εξής. Ισόβια! Ισόβια! Επιτέλους το ισόβια όμως, Γιώνα Ανδρέα Καραγιάννη, μακάρι το ισόβια να είναι ισόβια. Το ισόβια έπρεπε να είναι ισόβια. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη δικαιοσύνη. Είναι μια μέρα που όλοι οι Έλληνες νιώθουμε ανακουφισμένοι, που τιμούμε τους δικαστές μας και για την υπόθεση Πισπυρίκου και για την υπόθεση Μίχου. Και αφήνουμε, είμαστε πιο ήσυχοι, γιατί αυτό ήταν, δηλαδή συνέπεσε η δικαστική απόφαση ως Πέλεκης με την ελληνική κοινή γνώμη. Να πούμε το εξής. Ο Αλέξης Κούγιας έκανε εκπληκτική δουλειά στον τρόπο υπερασπίσεως της κατηγορουμένης, μια πολύ δύσκολη υπόθεση, ανέτρεψε τον τρόπο με τον οποίο τη βλέπαμε ουσιαστικά. Μα, τι ανέτρεψε, Βία? Ρε, Ανδρέα μου, ισόβια έφαγε, ένοχη είναι, όλοι το ξέραμε, όλα τα στοιχεία αυτό αποδείκνυαν, ο Κούγιας μιλάει για πλάνη, εγώ θεωρώ ότι η νομική ήταν η πλάνη που πήγε να γίνει εις βάρος της δικαιοσύνης για να την αθώσουν. Αν ζητούσε ελαφρυντικά, είναι σαν να τεκμέρεται ότι τη θεωρούσε ένοχη. Και ότι. Βρε, χώστε την μέσα και πέρα τελειώνουμε. Χώστε την μέσα και εδώ μιλάμε, συγγνώμη, Ανδρέα, για το ένα παιδί. Η δίκη ήταν για το ένα παιδί. Έχουμε και τα άλλα παιδάκια. Τα άλλα δύο που είναι μαζί η δίκη, ναι. Καταλάβατε, εδώ είναι το ένα. Άρα από ό,τι φαίνεται εδώ, τρεις ισόβια θα πάει η δουλειά. Το θρίλερ συνεχίζεται. Έχουμε ως συμπέρασμα σήμερα πρωτοδίκως και μας σοκάρει και μας φρύτει
είναι ότι μια μάνα για λόγους ερωτικούς σκότωνε τα παιδιά. Αυτό έχουμε πρωτοδίκως, ξαναλέω. Πάμε. Υπάρχει έκθεση, τα εφεσιβάλλει. Αλλά αυτό είναι που μας δημιουργεί φρίκη. Και πλέον μπορούμε να το πούμε ανοιχτά. Αυτό που φωνάζουμε, σε λίγο κύριο Ζουλέζης, τον έχουμε και το θέμα το σοβαρό για το Μίχο. Να το καλησπέρισουμε όμως. Κύριε Βιτάλη, ναι, μισό λεπτάκι κύριε Νουλέζα. Αυτό που φωνάζετε τι είναι, να υπάρχουν οι νόμοι, οι νόμοι και το ισόβια ήταν ισόβια. Έτσι, έτσι. Ισόβια, ισόβια και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Επιτέλους πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους δικαστές μας που πραγματικά στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι οποίες εξαιρέσει επιβεβαιώνουν τον κανόνα, παράγουν έργο σημαντικό και άρα πρέπει να τιμάμε την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κύριε Νουλέζα, σας έχουμε κοντά μας. Είχατε παρακολουθήσει την υπόθεση Μίχου τώρα. Ήσασταν εκεί στο δικαστήριο, σωστά? Ναι. Κύριε Καμπούρη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Εν όψει ότι με βρίσκεται στην εισαγγελία Φετών εδώ, πάρα πολύ σύντομα κάνω ένα νομικό σχολιασμό. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της μητέρας από την Πάτρα, η οποία από ό,τι διάβασα καθοδόν προς εδώ, ότι κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με πρόθεση της ανήλικης θυγατέρας της. Βέβαια, εγώ δεν γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά, ούτε όλοι... Τελείωσε, το ισόβια είναι ισόβια, πάμε. Δεν θα πούμε κάτι άλλο, Βασίλη, μου λες γι' αυτό. Εγώ είμαι δικηγόρος και πρέπει να είμαι προσεκτικός σε ό,τι λέω δημόσια. Δεν ξέρουμε τα πραγματικά περιστατικά της γνωματεύσης, τι υπόθηκε στο κρατήριο. Όμως, το έγκλημα σε βάρος ενός παιδιού, πολύ περισσότερο δηλαδή η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής και πολύ περισσότερο ένα παιδί σε αυτή την τρυφερή ηλικία πρέπει να τιμωρείται αμήλικτα και ισόβια κάθειρξη, να είναι πραγματικά να εκτείεται ισόβια όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να μην αγνωρίζεται κανένα απολύτως ελαφρυντικό και να εκτείεται η ποινή, διότι όποιος καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη με βάση τον αναμορφωμένο τροποποιημένο ποινικό κώδικα οφείλει να εκτίσει ποινή καθήρξης 20 ετών με ευεργετικό υπολογισμό ημερών σε περίπτωση εργασίας ή αν είσαι σε σοβρονιστικό κατάστημα που παρέχει σε εργασία και λιγότερα χρόνια ακόμη εξέλιξη της φυλακής. Το ιστούμενο όμως... Άρα περίμενε, Βασίλη Νουλέζα, για να καταλάβει ο κόσμος το ισόβιο που έφαγε. Τι σημαίνει ότι σε πόσα, εάν δουλεύει στις φυλακές, σε πόσα χρόνια βγαίνει έξω? Κοιτάξτε, ο ποινικός κώδικας μέχρι πρότινος πρόβλεπε 18 χρόνια ισόβιας κατήρξης για την ισόβια. Τώρα, αν δεν σφάλω, κ. Φλωρίδης έφερε μια διάταξη που λέει 20. Αν έχεις πολυετής, αν έχεις 2 ή 3 ισόβιες κατήρξης, εκτείς 25. Εγώ θεωρώ ότι μετά από 10-12 χρόνια, εάν εργαστεί, θα εξέλθει. Βέβαια, υπάρχουν άλλες 2 δολοφονίες παιδιών. Σας λέω, διατηρώ επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρω πραγματικά περιστατικά της γνωματεύσης. Αλλά αν αποδείχθηκε στην ακροαματική διαδικασία ότι υποκειμενικά και αντικειμενικά, δηλαδή με πρόθεση και πραγματικά, η αντικειμενική υπόσταση, οφείλουμε βέβαια να σεβαστούμε την απόφαση δικαιοσύνη. Μπράβο στη δικαιοσύνη που την έχω σε μέσα, μπράβο για τα ισόβια. Εκεί που φωνάζουμε εμείς, συγγνώμη Βασίλη Νουλέζα, εκεί που διαμαρτυρόμαστε, Βασίλη Νουλέζα, είναι ότι θα πρέπει το ισόβια να είναι ισόβια. Και όχι σε 12 χρόνια, 13 χρόνια να την κοπανάνε και να βγαίνουν έξω. Τώρα, σε ό,τι αφορά, κύριε. Πάμε Καπούρη, τώρα στο ρεπορτάζ, Βασίλη Νουλέζα. Μην βιάζεσαι μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό, Βασίλη. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έγινε σήμερα στη δίκη Μίχου. Έχουμε εκεί πέρα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη. Να πούμε λοιπόν ταχύτατα ότι καταδικάστηκε τελικά παρά το γεγονός ότι η εισαγγελέας ήθελε να τον αθωώσει για τα βαρύτατα κακουργήματα τα οποία τελικά ήταν και αυτά που τον καταδίκασαν. Να πούμε ότι περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να ακούσουμε πόσα χρόνια φυλακής. Θα είναι ισόβια, θα είναι κάτι άλλο. Ωστόσο, πάω κατευθείαν στις κατηγορίες οι οποίες τον βαρύνουν και τελικά θα τον στείλουν 100% στη φυλακή. Μιλάμε λοιπόν για βιασμό, μαστροπία της 12χρονης, η οποία δεν είχε συμπληρώσει καν τα 14 της έτη όταν εβιάστη και αθωώθηκε η μητέρα. Επίσης, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο απάλλαξε από τις κατηγορίες της μαστροπίας και της πορνογραφίας τη μητέρα.
Πράγμα αφενός που την έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα, αφετέρου ουσιαστικά την αθωώνει γιατί μένει μόνο ένα πλημέλημα εις βάρος της, πράγμα που σημαίνει ότι θα βγει από την φυλακή. Αυτά είναι τα δεδομένα. Έχουμε, όμως, έχουμε ακόμα όμως και 16 ενόχους κατηγορούμενους που φέρονται ως πελάτες της ανηλικής, ενώ ακόμα ένας κατηγορούμενος ψήθηκε ένοχος για παιδική πορνογραφία. Πάρα πολύ τέλος, σωστά. 6 κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν αθώοι για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης τετελεσμένης ή σε απόπειρα. Βασίλη Νουλέζα, σας ακούμε. Λοιπόν, πολύ σύντομο σχολιασμό, κύριε Καμπούρη, ουσιαστικό και αποχωρώ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Ηλία Μίχο, επειδή έχω ήδη αντίληψη και έχω μελετήσει τη δικογραφία και είμαι συνήγορος υπερασπίσεως ενός εμπλεκομένου σε άλλη δικογραφία που θα έρθει για τον Κολωνό, πρέπει να συμπληρώσω το ρεπορτάζ που λέτε και να διορθώσω ότι οι γενετήσεις πράξεις που στοιχειοθετούν το αδίκημα του βιασμού του τετελεσμένου κατά συρροή και κατά εξεκολούθηση άρχισαν όταν η ενήλικη δεν είχε συμπληρώσει τα 12 χρόνια, όχι τα 14. Αυτό είπα. Πρώτον αυτό. Ο βιασμός, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να λογιστεί ότι υπάρχει συνένεση από ανήλικο παιδί για τη διενέργεια ερωτικής πράξης που συνιστά ουσιαστικά σεξουαλική κακοποίηση. Ορθά καταδικάστηκε για βιασμό, δεν έχει αντίσταση πνευματική ή ψυχική ένα παιδί 12-14 χρονών. Η ποινή που προβλέπεται είναι από κάθεξη 10 ετών μέχρι και ισόβια. Ισόβια πρέπει να τιμωρείται όποιος αγγίζει ερωτικά παιδί. Επίσης για τη διακεκριμένη περίπτωση κατά εξεκολούθηση και κατά συρροή της μαστροπίας, το μόνο που με απογοήτευσε πέραν της αθωώσεως της μητέρας, η οποία κατά την προσωπική υποκειμενική μου εκτίμηση ασκούσε πλημελώς τα γονεϊκά καθήκοντα και γνώριζε για την εισρωή χρημάτων και δεν αντέδρασε έγκαιρα να προστατεύσει το παιδί, και για μένα ηθικά αυτό είναι καταδικαστέο, όμως σέβομαι την απόφαση πρώτου βαθμού της δικαιοσύνης. Το μόνο δυσάρεστο στην υπόθεση, και με αυτό κλείνω, ότι ο Ηλίας Μίχος δεν ανακοίνωσε τους επώνυμους πελάτες που βιοπράγησαν και ασέλγησαν στο κορμί ενός ανήλικου παιδιού, το οποίο θα κουβαλάει ένα παθογενό ψυχικό τραύμα. Αυτό είναι άνω τελεία, Βασίλη Νουλέζα. Άνω και τελεία. Πρέπει να το αποσημειώσουμε. Άνω τελεία, άνω τελεία. Γιατί αυτό έχει τη μεγάλη σημασία. Ότι δεν αποκάλυψε, και να το γράψουμε αυτό επάνω, δεν αποκάλυψε τους διάσημους, τα επώνυμα πρόσωπα, τα διάσημα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση. Κανέναν. Υποφάλτη ο συγκεκριμένος, από ό,τι φαίνεται, σημαντικά ονόματα. Ακριβώς. Υποθάλτη σημαντικά ονόματα. Κύριε Καμπούρη. Εδώ μισό λεπτάκι, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ποια είναι αυτά τα ονόματα που υποθάλτη. Γιατί δεν αποκάλυψε τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα, τα οποία γνωρίζουν όλοι ότι είναι πολιτικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικά. Ίσως και εκκλησιαστικά. Όχι, κύριε, μην μπερδεύεστε. Αυτή την αηδία μην ξαναπείτε. Μία λέξη για να. Αυτά είναι τα τρολάκια που προσπαθούν κάποιοι. Κύριε Καμπούρη, μία λέξη. Υπήρχαν 213 άτομα στη λίστα. Το 60% είχε επικοινωνήσει με mail. Δεν αποκωδικοποιήθηκαν τα email σε ποιον ανήκαν και δεν μάθαμε ποτέ ποιος ήταν εκείνος ο κοινοβουλευτικός άνδρας που έλεγε βαρέθηκα κάθε μέρα να τρώω φακές και φασολάδα και του έλεγε ο Μίχος ότι έχω αρνή γάλακτος, και γιατί εκτός από πολιτικούς, παράγοντες της εκκλησίας, επιχειρηματίας, ακόμη και δημοσιογράφος, πηγαίνανε σε αυτό το μίνι μάρκετ. Είχε φαίνεται πολύ καλό μέλι. Αυτό μένω εδώ και θα κύριε τα πω Λέσσα, ερώτηση. Μια ερώτηση να κάνω. Πότε αναμένετε περίπου από την εμπειρία σας, και γιατί ξέρετε, έχετε μελετήσει συγκεκριμένη υπόθεση, η ανακοίνωση της τελικής ποινής για τους κατηγορουμένους, γιατί νομίζω η διαδικασία συνεχίζεται με την διαδικασία αναγνώρισης ελαφρυντικών. Ναι, από με το άρθρο 84 αγορεύουν οι συνήγοροι
και μετά θα προτείνει η κυρία Εισαγγελέα Έδρας, η οποία είχε κάνει μια, κατά την άποψή μου, περίεργη, εξοργιστική και ατεκμηρίωτη εσφαλμένη πρόταση ό,τι αφορά την ενοχή, αποδομώντας, υποβαθμίζοντας και λειτουργώντας ως συνήγορος υπερασπίσεως του βασικού κατηγορουμένου, η οποία αυτή η υπόθεση τάραξε, συγκλώνησε την κοινή γνώμη και ελπίζω να αφυπνιστεί η πολιτεία και ο ποινικός νομοθέτης που θέλει για πλημελήματα να στέλνει όσοι καταδικάζονται στη φυλακή χωρίς ανασταλτική δύναμη, ακόμη και αν χρωστά στην εφορία, και δεν άγγιξε την παιδεραστία όπως έπρεπε, διότι αν αποθεί ο κάθε μήκος, αυτό θα σημαίνει ουσιαστικά έμεση νομιμοποίηση της παιδεραστίας στην Ελλάδα. Θα είμαστε χώρα υποδοχής. Ναι, στην ερώτησή μου δεν απαντήσατε. Πότε αναμένεται η ανακοίνωση των ποινών βάσει της διαδικασίας? Όταν τελειώσει η διαδικασία που σας εξήγησα και σας είπα προηγουμένως, και αφού ακουστεί η πρόταση μετά της κυρίας Εισαγγελέως, θα αποβαδεί το δικαστήριο. Αλλά ξέρετε κάτι, το Μικτόρκωτο απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από λαϊκούς ένορκους δικαστές, οι οποίοι αφού κράζονται την κοινή γνώμη, και η κοινή γνώμη 99,9 έχει καταδικάσει απερίβραστα τον βασικό κατηγορούμενο που βιοπράγησε, ασέλγησε και κακοποίησε σεξουαλικά ένα παιδί μόλις 12 ετών. Ευχαριστώ. Να πούμε το εξής, κύριε Νουλέζα, εδώ ναι, έχει μεγάλη σημασία τι έχει γίνει με τα πολιτικά διάσημα πρόσωπα. Για να βγάλω το διάσημα, τα πολιτικά πρόσωπα. Τα πολιτικά πρόσωπα! Χάθηκαν, κύριε Καμπούρη, τα ονόματα. Χάθηκαν! Ναι, και τα κινητά. Βρέθηκαν πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Σε άλλη εκπομπή σας, αν δοθεί βήμα, θα σας απαντήσω. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Θα μας ευθυνήσει να μας πει ο κύριος Μιλένας, γιατί άφησε εχμές πριν. Τον τίτλο παρακαλώ, παρακαλώ, συνάδελφε. Εγώ γνωρίζω ότι δεν υπάρχει κανένα εκκλησιαστικό πρόσωπο σε καμία δικογραφία. Ούτε επίσης γνωρίζω ότι η μόνη επαφή αυτού του ανθρώπου, αν μπορούμε να τον πούμε άνθρωπο, με εκκλησιαστικούς παράγοντες, ήταν όταν τους παρακαλούσε να τον πάρουν σε κανένα ναό, σαν επίτροπο. Για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Όταν και ακούγονται ανακρίβειες. Με δεσπότες. Ούτε που τον ξέρουν, ούτε που τους ξέρουν. Έτσι ακριβώς. Να επιλέγουμε την εκκλησία με το κάθε απόβρασμα που απλά προσπαθούσε να έχει επαφές για να νομιμοποιήσει τις πράξεις του. Έτσι, όπως τα λέει ο Ανδρέας Καραγιάννης, έχει απόλυτο δίκιο. Το απόβρασμα αυτό της κοινωνίας, λοιπόν, πήγαινε και έβγαζε φωτογραφίες με ιερείς και άλλους πατέρες εκκλησίας για να καλύπτει όλη του αυτή τη βρωμιά. Τα νομίματα... Και έρχονται κάποια κατακάφια της μισογραφίας, υπάρχουν κάποιοι ελεηνοί και τρισάφλοι, οι οποίοι πήραν τις φωτογραφίες του μήκου για να κατηγορήσουν την εκκλησία, επειδή πήγε αυτό το απόβρασμα που έβγαλε φωτογραφία. Δηλαδή είναι γελοιότητες. Προσπαθούν λοιπόν κάποιοι μέχρι και με αυτή την υπόθεση να προσπαθήσουν να κάνουν ζημιά στην εκκλησία. Είναι τόσο γελία αυτά τα πρόσωπα. Και μιλάω ξεκάθαρα και σκληρά. Πες τα Χρυσόστο. Γιατί δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Παίρνουν δηλαδή τις φωτογραφίες που έβγαλε αυτό το απόβρασμα της κοινωνίας, κάποια συγκεκριμένα γελία πρόσωπα, οι οποίοι αυτοποκαλούνται δημοσιογράφοι, είναι πληρωμένοι δημοσιογράφοι, άρα δεν κάνουν λειτουργήμα, για να προσπαθήσουν να σπηλώσουν την εκκλησία, για να καλύψουν ποιους, τα πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται μπλεγμένα σε αυτή την υπόθεση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, υπάρχουν. Υπάρχουν, τα έχει καταγγείλει το παιδάκι. Ο ίδιος είχε κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις ο Μίχος μέσα στη φυλακή. Το ζήτημα εδώ είναι ότι η φυλακή θα μπει. Το ζήτημα είναι για πόσα χρόνια θα μπει φυλακή. Και πότε θα βγει. Αυτό το ζήτημα. Μπορεί να φάει αυτή τη στιγμή μια ποινή συγκεκριμένη για να μην φωνάζει ο κόσμος ο εξαγριωμένος Έλληνας πολίτης και αμέσως μετά να αρχίσει η έφεση, να πέσουν λίγο τα χρόνια, θα κάτσει και λίγο εργασία, να κάνει εργασία. Βεβαίως. Θα κάνει και την εργασία. Τσουκ, θα για να μην... στο μισό με την εργασία. Για να μην τους πάρει μαζί του. Να τα λέμε αυτά, εδώ λέμε αλήθειες. Και τα λέμε αυτά γιατί έχει πει ο ίδιος. Έτσι.
Για το είναι ρε... τα λόγια του. Και το κοριτσάκι έχει υποδείξει πούμε... κάποιον ο οποίος είναι κάποιους. Και κάποιους. Και μένουμε μέχρι εδώ. Και συγκεκριμένα. Και μένουμε μέχρι εδώ. Πέρα από αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καβούλη, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω το εξής. Με την ετοιμιγορία των ενόρκων και των τακτικών δικαστών σήμερα και με την έκδοση της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης, ικανοποιείται το κοινό περί δικαίου αίσθημα του ελληνικού λαού και εν συνεχεία του ίδιου του κοριτσιού, το οποίο σήμερα θεωρώ ότι θα νιώθει όχι ικανοποιημένο, θα νιώθει ασφαλές με την απόφαση της δικαιοσύνης. Αλλά εδώ το αλλά το που λέω. Η απόφαση που θα βγει για τον Μίχο, η ποινή, θα είναι αυτή που θα έπρεπε ή απλώς θα του ρίξουν μια ποινή για να πούνε ότι τον τιμωρήσανε. Εδώ έχει σημασία να δούμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε... Και να δούμε, συγγνώμη, και μετά στην έφεσή του τι θα γίνει. Γιατί λέει τους κρατάει στο χέρι. Κρατάει συγκεκριμένα πρόσωπα στο χέρι. Ο ίδιος τα έλεγε. Και ο κύριος Κούγιας είπε ότι το πτυχίο του θα το σκίσει εάν. Αυτή είναι την άλλη υπόθεση. Μην τα μπερδεύετε. Είναι άλλη υπόθεση. Μην τα μπερδεύουμε. Πάμε λοιπόν. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή. Επεδόθηκε ο θεσμός, ο άρρηκτος και ο δεσμός της ελληνικής κοινωνίας με τη δικαιοσύνη μας. Η δικαιοσύνη είναι ένας υπέρτατος θεσμός. Έτσι. Όλοι να τον σεβόμαστε και κάποιοι αδιανόητοι τύποι που το παίζουν και αρχηγοί κομμάτων και χριστέμποροι που βγαίνανε χτες και λέγανε δεν πιστεύετε ο λαός στη δικαιοσύνη να βρουν λαγούμι να κρυφτούν. Γιατί η δικαιοσύνη μίλησε και εξέφρασε σήμερα όλη τη λίγη γειτονία. Οπότε αυτοί οι χριστέμποροι να βρουν λαγούμι να κρυφτούν και να μην ξαναπιάσουν τη δικαιοσύνη στο στόμα. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα το τι δήλωσε ο κύριος Λίτρας. Καταδικάστηκε για όλες τις πράξεις και για το βιασμό και για τη μαστροπία. Ήταν μια πραγματικά και για μας μεγάλη νίκη. Το παλέψαμε πάρα πολύ, πάρα πολλά άτομα, με πάρα πολλά εμπόδια, τα οποία κάποια στιγμή θα τα πούμε, τα εμπόδια που είχαμε. Εν τέλει, το σημαντικό είναι ότι η μητέρα, αυτό που έλεγε από την πρώτη στιγμή, και η ίδια, αλλά πρωτίστως η 12χρονη, ότι η μητέρα της δεν έχει καμία σχέση, αποδείχθηκε και με την απόφαση πλέον του δικαστηρίου. Έμεινε όμως προφυλακισμένη στην φυλακή και γι' αυτό έμεινε... σε κλάματα με την ανακοίνωση της απόφασης. Μα ήταν άδικη και η προφυλάκησή της. Πήγε και κατήγγειλε το βιαστή του παιδιού της και βρέθηκε σχεδόν 18 μήνες στη φυλακή. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Άρα. Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Λίτρας, ο γνωστός δικηγόρος. Μένουμε εδώ. Είναι πολλά τα μηνύματα του κόσμου. 2-12-2-14-85-85 το τηλέφωνο επικοινωνίας για να αντιληφθούμε και αυτά τα οποία μας λέτε κι εσείς, να σφιγομετρήσουμε την κοινή γνώμη, αλλά και για τις καταγγελίες σας. Έχουμε και την τρίτη δίκη σήμερα βέβαια. Εξελίξει. Θα πάμε σε λίγο. Πάμε πρώτα όμως σε κάτι άλλο. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και πάμε να δώσουμε το αγαπημένο μας κολαγόνο, το Golden Plus κολαγόνο, για να έχουμε καλή ενέργεια, να λειτουργήσει σωστά το ανασωπητικό μας σύστημα και φυσικά να έχουμε ένα λαμπερό δέρμα χωρίς προβλήματα. Δύο μπουκάλια Golden Plus θα γίνουν δικά σας, δύο μπουκάλια από το ενισχυμένο μας κολαγόνο θα γίνουν δικά σας, μόνο με 39,90. Γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 για να μην χάσετε αυτή τη μοναδική προσφορά. Golden Plus. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένισμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Golden Plus για όλους εμάς. Με κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, υδρολυμένο κολαγόνο, MSM, μαγνήσιο και κυρίως δεν περιέχει ζάχαρη αλλά στέβια, οπότε είναι κατάλληλο και για τους διαβητικούς. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus.
φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και υαλυρωνικού οξέως που μπορεί να σας δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό σας. Δώστε στον οργανισμό σας την κίνηση που του χρειάζεται, την ενέργεια, την εμφάνιση, την απόδοση και τη ζωντάνια. Golden Plus. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Μπορείς να ενισχύσεις και εσύ τον οργανισμό σου με το πληρέστερο συμπλήρωμα διατροφής Golden Plus. Προσοχή, δεν είναι φάρμακο. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Golden Plus. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Golden Plus για όλους εμάς. Με κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, υδρολυμένο κολαγόνο, MSM, μαγνήσιο και κυρίως δεν περιέχει ζάχαρη αλλά στέβια, οπότε είναι κατάλληλο και για τους διαβητικούς. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και υαλυρωνικού οξέως που μπορεί να σας δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό σας. Δώστε στον οργανισμό σας την κίνηση που του χρειάζεται, την ενέργεια, την εμφάνιση, την απόδοση και τη ζωντάνια. Golden Plus. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Μπορείς να ενισχύσεις και εσύ τον οργανισμό σου με το πληρέστερο συμπλήρωμα διατροφής Golden Plus. Προσοχή, δεν είναι φάρμακο. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα να καλησπυρίσουμε τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, τον διευθυντή της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Πάμε να μάθουμε λοιπόν τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε με τα Τέμπη. Σε ακούμε. Καλησπέρα σας. Ήταν το τελευταίο 24ωρο, όντως όπως είπατε, ραγδαίες εξελίξεις. Είχαμε την πρόταση της πιστείας στη Βουλή, η οποία έληξε με το αποτέλεσμά της όσο ήταν αναμενόμενο, αλλά πλήγωσε πολύ βαθιά την κυβέρνηση. Την πλήγωσε πολύ βαθιά με τις παραιτήσεις των κυρίου Παπασταύρου και Μπρατάκου από το Μέγαρο Μαξίμου, που δημιουργούν ένα τεράστιο κενό στο Μέγαρο Μαξίμου. Προφανώς δεν τους χρεώθηκε μόνο η συνάντηση με τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και η διάλυση ουσιαστικά του αφηγήματος της κυβέρνησης ότι είναι απέναντι με κυβερνητικά συμφέροντα. Γιατί όταν έβγαινε χτες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και έριχνε το γάντι στο Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό ήταν πολύ πιο αδύναμο, με δεδομένο ότι πριν από λίγα 24 ώρα οι κορυφαίοι συνεργάτες του. Κρατήστε το αυτό, γιατί πρέπει πραγματικά, γιατί οι δύο από τους τρεις κορυφαίους συνεργάτες τους, ο τρίτος είναι ο Άκης Κέρτσος, γλεντοκοπούσαν στο σπίτι του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτό ήταν τεράστια ήττα για την κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που σε πρόταση, εν μέσω πρότασης δυσπιστίας, αντί να υπάρχει κάποια κυβέρνηση η οποία συσπυρώνεται, δέχεται ένα τέτοιο πλήγμα με τις παραιτήσεις δύο κορυφαίων συνεργατών του Πρωθυπουργού. Ο δε Πρωθυπουργός χτες
δεν έπεσε. Ακολούθησε μια συνταγή καραμαλή επί της ουσίας, προσπαθώντας και αυτός να αυτοθυματοποιηθεί. Αντί να ακούσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαν τεθεί καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ακούσαμε πράγματα του στυλ. Εγώ σηκώθηκα το πρωί και πήγαμε λιγότερο και λέτε να είχα στο μυαλό μου τη μονταζιέρα. Προφανώς είπε εκφυγές. Γύρισε μάλιστα να απευθυνθεί και στα θύματα, ζητώντας τους να τον πιστέψουν επειδή είναι αυτός. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ήταν γενικά άσχημη βραδιά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθούν σήμερα με τις ανακοινώσεις περί αυξήσεις του κατώτατου μισθού να ξεφύγουν προς τα εμπρός, αλλά αποδεικνύεται ότι η στρατηγική διαχείριση του θέματος των τεμπών εκ μέρους της κυβέρνησης ήταν λάθος εξ αρχής. Και είχαμε μάλιστα και μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Εγώ συγγνώμη να πω κάτι, συγγνώμη λίγο. Από διευθυντή ερευνών. Συγγνώμη, που σε διακόπτω, Δημήτρη. Λέμε ότι η πρόταση δυσπιστίας δεν πέρασε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πέρασε όμως στον ελληνικό λαό η δυσπιστία. Όλοι οι Έλληνες ξέρουμε και λέμε, συγκάλυψη έγινε. Τώρα, τι να μας πουν αυτοί. Η κοινωνιακή τακτική της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε να το διαχειριστεί όπως με τις υποκλοπές. Στις υποκλοπές, οι περισσότεροι πολίτες θεωρούσαν ότι ήταν ένα ζήτημα εσωτερικό των πολιτικών ελίτ. Ακούει ο ένας τον άλλον, δεν ξέρει ποιος ξέρει τι άλλο κάνει μεταξύ τους. Εδώ πέρα προσπάθησε η κυβέρνηση να πείσει τον κόσμο ότι το ζήτημα των τεμπών το υποκινούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν την πρόταση Μομφής. Στην πραγματικότητα όμως, επειδή το θέμα αγγίζει τον απλό κόσμο, είναι παιδιά, θα μπορούσαν να ήταν παιδιά του καθενός μας τα παιδιά που χάθηκαν στα τέμπη, αυτή η στρατηγική δεν πέρασε της κυβέρνησης. Και κανένας δεν πιστεύει ότι είναι λόγω του Ανδρουλάκη, ας πούμε, ή του Κασελάκη, ή του Βελόπουλου, ή οποιοδήποτε άλλου, που γίνεται αυτός ο χάμος. Κάτσε, περίμενε, δύο λεπτάκια. Ο Βελόπουλος δεν έκανε πρόταση δυσπιστίας. Δεν συμμετείχε στην πρόταση δυσπιστίας ο Βελόπουλος. Δεν συμμετείχε. Την κατάθεση. Βέβαια, δεν ήτανε. Δεν ήταν, για ποιο λόγο δεν πήγε ο κύριος Βελόπουλος να είναι και αυτός μέσα στην κατάθεση της πιστείας. Είχε άλλα. Το έκανε γαργάρα. Άλλα πράγματα είχε να κάνει. Γιατί δεν ήθελε να θυμώσει την κυβέρνηση ο κύριος Βελόπουλος. Δεν ήθελε να στεναχωρήσει την κυβέρνηση. Στην επί από ό,τι φαίνεται υπακούει και μόνο κάνει τα σοου του. Στην πράξη δεν θα έπρεπε και εκείνος να ήταν μέσα στην πρόταση της πιστείας που έγινε. Για ποιο λόγο δεν ήτανε. Αυτά ο κόσμος πρέπει να τα βλέπει. Να βλέπει τα σημαντικά. Ξαναλέμε, ο κύριος Βελόπουλος δεν έκανε την πρόταση δυσπιστίας. Δεν ήταν μέσα. Που υποτίθεται είχε τα στοιχεία και είχε και είχε. Κουραφέξαλα! Μη σας κοροϊδεύουν αυτό το στενάχωρο. Ότι κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Νομίζουν. Νομίζουν όμως, γιατί ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Βλέπει ποιος τον κοροϊδεύει, βλέπει ποιος τον δουλεύει. Και εδώ λοιπόν μπορεί η πρόταση δυσπιστίας, πόσα ψηφιζόταν η πρόταση δυσπιστίας, αφού η πλειοψηφία είναι της κυβέρνησης. Το αποτέλεσμα όλοι το γνωρίζαμε. Τι θα έλεγαν οι βουλευτές της Δημοκρατίας, δυσπιστούν για το κόμμα τους. Που άμα έκανε οποιοδήποτε δυσπιστία με τον είχαν στείλει στον Αγύριστο. Άρα ξέραμε το τι είπε το αποτέλεσμα. Δεν περίμενε κανένας πολίτης κάτι άλλο. Απλώς πέσαν οι μάσκες. Γιατί δεν συμμετείχε στην πρόταση δυσπιστίας ο κύριος Βελόπουλος, άρα ήταν σημαντικό αυτό να καταλάβει ο κόσμος ότι ποιος θα έχει βρει με την κυβέρνηση. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι οι Έλληνες πολίτες, αν βγούμε έξω στον δρόμο, αν πάμε στο καφενείο, αν πάμε στη λαϊκή αγορά, θα δούμε και θα καταλάβουμε όλοι μας ότι είναι εξαγριωμένοι πολίτες. Η πρόταση δυσπιστίας δεν πέρασε στη Βουλή, πέρασε στην ελληνική κοινωνία και δυστυχώς είδαμε, ξαναλέμε. Πρόσωπα όπως ο κύριος Βελόπουλος να πέφτει η μάσκα του ξεκάθαρα ότι τα έχει βρει με την κυβέρνηση πλέον και είναι ένα. Είναι ένα. Και αν να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του Δημήτρη Παπαγεωργίου γιατί τον διέκοψα. Είναι. Δημήτρη. Ναι. Οπότε τώρα αυτό που μένει είναι να δούμε πώς θα καλυφθεί το κενό στο Μέγαρο Μαξίμου που έχει δημιουργηθεί με τις παραιτήσεις Παπασταύρου Μπρατάκου. Και ποιοι θα μετακομίσουν. Ήδη διακινούνται διάφορα σενάρια προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιοι θα είναι οι νέοι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού και η σύνθεση ενδεχομένως να δείξει το εάν θα συνεχιστεί ο πόλεμος μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη Βαγγέλη Μαρινάκη ή θα υπάρξει κάποιο είδους συμβασμός. Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε πώς θα είναι η στελέχωση η νέα του Μεγάρου Μαξίμου. Από εκεί ενδεχομένως να έχουμε την πρώτη εικόνα. Λες να έχουμε και εθνικές εκλογές σύντομα, Δημήτρη Παπαγεωργίου, μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις. Υπάρχει φημολογία, κάποιοι λένε ότι ίσως να πάμε και σε εθνικές εκλογές πολύ σύντομα. Ακούγεται. Ισχύει κάτι τέτοιο?
θεωρώ πολύ δύσκολο. Το θεωρείς δύσκολο. Το μοναδικό που υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε διπλές εκλογές τον Ιούνιο είναι αν υπάρξει κάποια απόφαση του εκλογοδικείου που πετάει έξω τις Σπαρτιάτες και πάει μετά εκεί πέρα στις δικές τους περιφέρειες, ενδεχομένως να υπάρχουν και εθνικές κάλπες. Εγώ δεν θεωρώ προσωπικά ότι έχει να κερδίσει κάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνοντας τώρα σε εκλογές. Πολύ πιο πιθανό θεωρώ το σενάριο που τον θέλει να εγκαταλείπει τη χώρα και να πηγαίνει, ας πούμε, σε κάποιο ευρωπαϊκό μηχανισμό παρά να πάει σε εθνικές εκλογές, γιατί δεν έχει κάτι να κερδίσει. Το να έχει λιγότερους βουλευτές, γιατί σίγουρα οι δημοσκοπήσεις, οι κυλιόμενες που παίρνουν στο Μαξίμου, χωρίς αναγωγή, τη Νέα Δημοκρατία την αφήνουν κάτω από το 25%. Και να πάμε στις πραγματικές δημοσκοπήσεις. Γιατί αυτές που λέμε στα κανάλια, κυρίες και κύριοι, είναι η μούφα. Είναι αυτές που πρέπει να πείσουν εσάς και να σας κοροϊδέψουν. Βλέπετε ανύπαρκτα κόμματα να τους δίνουν ποσοστά. Βλέπουμε κόμματα τα οποία τα έχουν βρει με την κυβέρνηση να τους αβαντάρουν έτσι λίγο, μπας και πάρουν τα πάνω τους για να δημιουργήσουν μια εικόνα περίεργη. Και βλέπουμε την αλήθεια. Βλέπουμε το τι παίζεται. Μένουμε εδώ, Δημήτρη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε όμως το σημερινό εξώφυλλο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Πάμε να δούμε, Ελεύθερη Ώρα κυκλοφορεί σε ολόκληρη τη χώρα. Κομμένη στο Μοντάζ, Μπρατάκος και Παπασταύρου. Η δημοσιογραφία δεν είναι νταλαβέρι της εξουσίας, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Ενώ έρχεται σκληρή τιμωρία με φωτογραφία τον φίλο, τον Φιλέλληνα. Φιλέλληνα Πούτιν. Μένουμε εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πρώτα να δώσουμε το Majesty. Πάμε να δώσουμε λοιπόν το αγαπημένο μας Majesty Cosmetics, τη μοναδική αυτή κρέμα 24 ώρες ενυδάτωση, η οποία εκτός από ενυδάτωση μας βοηθάει να απαλλαγούμε από ρητίδες και από πανάδες. Δύο συσκευασίες Majesty Cosmetics θα γίνουν δικές σας για να έχετε το λαμπερό δέρμα που πάντα επιθυμούσατε. Μόνο με 29,90 τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Λόγω των απαιτήσεων της δουλειάς μας, γυρίσματα, συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, χρειάζομαι μια δυνατή αναζωογονητική κρέμα. Δοκίμασα πάρα πολλές, οι οποίες δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, μέχρι που μια φίλη αισθητικός από την αγγλική τηλεόραση μου σύστησε αυτή, τη Majesty Cosmetics. Η διαφορά πασιφανής. Χωρίς μπότοξ και άλλες επώδυνες και ακριβές παρεμβάσεις, το πρόσωπό μου καθημερινώς βελτιώνεται. Είναι μια πλούσια σε συστατικά κρέμα προσώπου που στην κυριολεξία πετυχαίνει αυτά που ζητάμε εμείς οι γυναίκες. Αφαιρεί ρητίδες, αναζωογονεί το δέρμα, δίνει λάμψη στο πρόσωπο, κρύβει χρόνια και προσθέτει γοητεία. Η Majesty Cosmetics μου υπόσχεται και μου εξασφαλίζει μια 24ωρη ευεργετική επίδραση με υαλουρονικό οξύ και χαβιάρι που πολεμάνε το χρόνο. 24ωρη κρέμα προσώπου με χαβιάρι για αντιγύρανση, ενυδάτωση και αναδόμηση. Ήρθε η νέα κρέμα προσώπου, ενισχυμένη πλέον με εκχυλίσματα χαβιαριού και υαλουρονικό οξέως που πολεμάνε το χρόνο. Εμπλουτισμένη με αντιγυραντικούς παράγοντες, λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες, δίνοντας στο πρόσωπό σας μία μοναδική λάμψη. Η όψη σας δείχνει πιο ανανεωμένη και πιο λαμπερή. Όσοι το δοκίμασαν, σας υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα. Ο συνδυασμός με το χαβιάρι, το υαλουρονικό οξύ και τα άλλα δυνατά συστατικά που περιέχει μέσα η κρέμα της Majesty είναι το όπλο σας απέναντι στην αφυτατωμένη επιδερμίδα και τις ρητίδες. Ενεργοποιεί τα κύτταρα και σας χαρίζει άμεση προστασία και σύσφιξη της επιδερμίδας. Για κάθε τύπο επιδερμίδας, για γυναίκες και άντρες. Το χαβιάρι έχει αντιφλεγμονώδη δράση, διατηρεί το δέρμα απαλό, χωρίς να τραβάει και θρέφει. Καθαρίζει το δέρμα. Ανοίγει τους πόρους για να γίνεται καλύτερα η απορρόφηση από το δέρμα. Το υαλουρονικό οξύ είναι πολυσαχαρίτης που ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα. Δημιουργεί ένα τζελ κάτω από την επιδερμίδα που κρατάει την επιδερμίδα ενυδατωμένη και ελαστική. Γεμίζει και απαλύνει τις λεπτές γραμμές και ρητίδες και αφήνει την επιδερμίδα απαλή. Φίλες μου, όλες είμαστε βασίλισσες στην καρδιά κάποιου. Στα μάτια του όμως, γι' αυτό έχουμε τη Majesty Cosmetics, η οποία θα αλλάξει τη ζωή σας σε όλα τα επίπεδα. Είναι η 24ωρη αναζωογονητική κρέμα που θα σας προσφέρει γοητεία, λάμψη και αναζωογόνηση. Αυτή είναι η μεγαλοπρεπής κρέμα Majesty Cosmetics, η οποία χαρίζει στο πρόσωπό σας βασιλική λάμψη. Εσείς θα συνεχίσετε με κάτι λιγότερο, με κάτι κοινό, δεν αξίζει στο πρόσωπό σας το καλύτερο. Η TV Forum σας προσφέρει δύο συσκευασίες στην τιμή των 29,90. Καλέστε τώρα στο 211-1600.